Μνημόνιο αδελφοποίησης της Νέας Υόρκης και της Αθήνας υπέγραψαν στην ελληνική πρωτεύουσα οι δήμαρχοι των δύο πόλεων. Έρικ Άνταμς και Κώστας Μπακογιάννης μίλησαν για την κοινή πορεία Αθήνας και Νέας Υόρκης προς τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Υπογράμμισαν τη συνεργασία τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινή στάση της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κοινωνικές διακρίσεις. Πιστεύω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από τη συνεργασία της πόλης των Αθηνών με την πόλη της Νέας Υόρκης, καθώς γινόμαστε σύμβολο για όλες τις πόλεις του πλανήτη. Όχι μόνο στην Αμερική, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πόλεις που αναζητούν πώς να επιλύσουν τα ίδια προβλήματα. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή την Παγκόσμια Σύνοδο Δημάρχων κατά του Αντισημιτισμού. Κατά τις εργασίες διαπιστώθηκε παγκόσμια διόγκωση του φαινομένου και συζητήθηκαν προτάσεις για την καταπολέμηση του μίσους και του φανατισμού και την ενίσχυση των συμπεριληπτικών κοινωνιών.